Καλησπέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να ανακοινώσουμε αποτελέσματα αστυνομικών ερευνών και επιχειρήσεων που οδήγησαν στην εξάρτηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης αλλοδαπών, η οποία εισήγαγε ναρκωτικές ουσίες από την Αλβανία και τις διακινούσε στην ελληνική επικράτεια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Περιφερειακό Διευθυντή Ασφαλείας Ταξίαρχο κ. Στέφανο Λακούδη για να σας πει δύο λόγια για την πολύ σημαντική αυτή εξάρτηση. Κύριε Ταξίαρχο, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ εδώ για την παρουσία σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια επιτυχία του Μόνος Ασφαλείας Χαλκίδος, όπου μετά από πολύμηνη έρευνα εξάρτησε εγκληματική πολυμηλή οργάνωση, η οποία διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της επικράτειας, τις οποίες εισήγαγε από την Αλβανία, κυρίως κάναβη και κοκαίνη. Συνεδρίασαν 6 άτομα της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων τα 4 είχαν ηγετικό ρόλο. Επίσης, συνεδρίασαν άλλα 5 άτομα για ναρκωτικά και τον νόμο περί όπλων κατά περίπτωση. Στην δικογραφία που σχηματίστηκε, έχουμε 49 άτομα που σχηματίστηκε την γραφεία, 49 άτομα. Οι έρευνες που έγιναν χθες συμμετείχαν εκτός από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδος και αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, του Τμήματος Ασφαλείας Τυφών, του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδιάς και συμμετείχαν και υπήρχαν και 2 σκύλια. Στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα, ζυγαριές, χρηματικό ποσό. Οι έρευνες έγιναν ταυτόχρονα σε 10 σπίτια και σε 2 καταστήματα. Στο σημείο αυτό θα αναφερθεί λεπτομερώς ο εκπρόσωπος της Στερεάς Ελλάδος για θέματα ενημέρωσης. Μαζί μας είναι και ο Διευθυντής Ασφαλείας, του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας. Όπως είπε και ο κ. Ταξίαρχος, μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξάρτηση σε ένα σημαντικό αγώνα, σε ένα διαρκή αγώνα που γίνεται έτσι κάτι εγκληματικότητας και ειδικά στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα λοιπόν, εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφαλείας Αστέρας Ελλάδας, πολυμελής εγκληματική οργάνωση αλλοδαπών, τα μέλη της οποίας εισήγαγαν ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κοκαίνη και ακατέργαστη κάναβη, από την Αλβανία και συνέχεια τη διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια. Σε ευρείας κλίμακας παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις που πρωτοδείχθηκαν χθες το πρωί στη Χαλκίδα αλλά και σε άλλες περιοχές της Σέρβιας, συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, 9 άνδρες και 2 γυναίκες, ηλικίες από 25 έως και 51 ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, Λιβαδιάς και Λαμίας. Σε αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν και βοήθησαν αρκετά και 2 σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, διεργήθηκε μεγάλος αριθμός ερευνών σε οικίες, καταστήματα και οχήματα, παρουσία πάντα εισαγγελικών λειτουργών. Τώρα, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όλοι υπήκοοι Αλβανίας, και συγκεκριμένα 5 άνδρες ηλικίας 26, 29, 34, 29 και 25 ετών, καθώς και μία 59χρονη γυναίκα. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε η δράση ακόμη 15 ομοεθνών τους, επίσης μελών του κυκλώματος, εκ των οποίων οι 3, 2 άνδρες και μία γυναίκα, είναι ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας. Τώρα, τα ανωτέρω 21 συνολικά άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στην δικογραφία που σχηματίζεται, περιλαμβάνονται ακόμη 28 άτομα, όπως είπαμε πριν, η δικογραφία αφορά 49 άτομα. Έτσι λοιπόν, η δικογραφία λοιπόν περιλαμβάνει ακόμα 28 άτομα, από τα οποία οι 5 συνελήφθησαν επίσης χθες. 2 Ευρωπαίοι, 2 υπήκοοι Αλβανίας και 1 υπήκοος Ρουμανίας. Τα 28 αυτά άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες κατά περίπτωση για αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Τώρα, η εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης επιτεύχθη μετά από συστηματική και πολύμηνη αστυνομική έρευνα, αξιολόγηση των προανακριτικών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και κατάλληλη αξιοποίηση όλων των φυσικών, τεχνικών και επιστημονικών μεθόδων έρευνας. Όπως προέκυψε κατά την πρόοδο των έρευνων, η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον τον Ιούλιο του 2013, αρχικά από 5 από τους συλληφθέντες, και αυτοί είναι οι 59χρονοι, ο 29χρονος, ο 26χρονος, ο 29χρονος και ο 34χρονος. Τώρα, από τους 4 αυτούς, οι 4 πρώτοι,
είναι ηγετικά στελέχη της οικονομικής οργάνωσης και μαζί με τον 40χρονο ακόμα ο αριθμός τους είχαν συγκροτήσει αρχικά, όπως είπε, την εγκληματική οργάνωση από τον Ιούλιο του 2013. Σκοπός τώρα της συγκεκριμένης οργάνωσης, στην οποία σταδιακά όμως εντάχθηκαν ακόμη 15 άτομα, όπως είπαμε, τρία τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης της χώρας, ήταν η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κάνναβις και κοκαίνης, από την Αλβανία, τις οποίες στη συνέχεια διακινούσαν στην ελληνική επικράτεια, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Όπως διαπιστώθηκε, η εγκληματική οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή και συγκρότηση, εσωτερική διάρθρωση, δράση συνεχή και συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκειμένου τα μέλη της να συγκαλύπτουν την παρόμοια δραστηριότητά τους και να προσανατολίζουν τις έρευνες των διοπτικών αρχών. Ειδικότερα, χρησιμοποιούσαν πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία υπηκών τρίτων χωρών, τα γνωστά ghost number. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook και Skype. Επιπλέον, μεταξύ τους τηλεφωνικές συνομιλίες επικοινωνούσαν με συνθηματικές εκφράσεις και προσημειωμένο κώδικα. Τώρα, στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες, σε 2 καταστήματα και σε μεγάλο αριθμό οχημάτων, κατά τις οποίες βρέθηκαν συνολικά και κατασκευά. 1 κιλό και 400 γραμμάρια περίπου ακατέργαστη κάναβη. 27,7 γραμμάρια κοκαίνης. 1 δεδρίλιο κάναβης ύψους 1 μέτρου και 70 εκατοστών. 1 πιστόλι, 2 κυνηγητικά όπλα και 2 γεμιστήρες. 25 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων πιστολιών, καθώς και 7 φυσίγγια κυνηγητικών όπλων. 3 σπαθιά εντός δίκης, 1 μεταλλική σπάθα μήκους 70 εκατοστών, 6 μαχαίρια και 3 στιλέτα. 6 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, ένας πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα κάναβης, το χρηματικό ποσό των 10.640 ευρώ, ένα γιο ταχυδρομικό αυτοκίνητο, 13 κινητά τηλέφωνα και 3 βιβλιάρια καταθέσεων τραπέζης, καθώς και αποδείξεις αποστολής μεταφοράς χρηματικών ποσών και διάφορες ιδιόχειρες έγγραφες σημειώσεις. Οι συλληφθέντες, με την τοικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στο κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκίδας. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι στο πλαίσιο του προανακριτικού έργου που διενεργείται από την ασφαλεία Χαλκίδας, η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διευρυνθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης, η τυχόν εμπλοκή ή συμμετοχή και άλλων ατόμων σε αυτή, καθώς και η ενδεχόμενη διασύνδεσή της με άλλες ομοειδείς ή και συναφείς εγκληματικές ομάδες. Όπως είδατε και εσείς, πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία της ασφαλείας Χαλκίδας, όπου υπήρχε μια άψογη συνεργασία και με τα υπόλοιπα τμήματα ασφαλείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφαλείας Στερεάς Ελλάδας, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του Περιφερειακού Διευθυντή Ασφαλείας, που είναι δίπλα του κ. Ταξιάρχου Στέφανου Μπλακούρ. Είναι δίπλα μας, όπως είπαμε, και ο διοικητής ασφαλείας του τμήματος ασφαλείας Χαλκίδας, αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις πιο συγκεκριμένες.